Κομισιόν. Και εφόσον γίνονται τέτοιες μελέτες και υπάρχουν, γιατί να μην μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε αφού τις επικαιροποιήσουμε και τις φέρουμε τέλειο μέχρι στο δικό μας αντικείμενο. Αυτό θα γίνει με τη διάρκεια του ισχύου, με τη διαδικασία του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οπότε είμαστε εξασφαλισμένοι ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα ακολουθηθούν κατά γράμμα. Θα καταφύγουμε στην ανάθεση υπηρεσιών διαφήμισης σε ιδιωτικές εταιρείες όταν πραγματικά δεν μπορούμε να πάρουμε από τις δημόσιες δομές μια τέτοια υπηρεσία και όταν οι υπηρεσίες διαφήμισης είναι μοναδικές, όταν γίνονται δηλαδή από εταιρείες που δεν μπορούν να υποκατασταθούν από κανέναν άλλον δημόσιο φορέα. Τώρα, μπαίνουμε στην ουσία του έργου, ποια θα είναι τα παραδοτέα αυτής της σύμβασης που θα υπογραφεί με το Πανεπιστήμιο τον Ερευνητικό Φορέα. Θα αξιολογήσει το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής που έχει τρέξει μέχρι σήμερα, το 2012 έως το 2015. Θα δει δηλαδή κάποιες ατέλειες, αμοιεψίες ή κάποια πράγματα που γίνανε στο φυσικό αντικείμενο και δεν απέφεραν τα απαιτούμενα αποτελέσματα, διαφημιστικά ή επικοινωνιακά, ούτως ώστε να κάνει μια εισήγηση διόρθωσης, τροποποίησης σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες της τουριστικής αγοράς. Έγινε η σύμβαση που έχουμε στα χέρια μας, είχε υπογραφεί το 2012, επομένως έχει μεγάλη απόκληση από τις σημερινές ανάγκες της αγοράς, άρα θα πρέπει λίγο να το στρέψουμε στην πραγματικότητα, στη σημερινή πραγματικότητα. Το δεύτερο παραδοτέο που θα πάρουμε θα είναι μια εισήγηση για την καταλληλότερη διοικητική οργάνωση της περιφέρειας στα θέματα τουρισμού, καθώς και όλες τις άλλες εναλλακτικές επιλογές που έχει σε σχέση με μια σύσταση ενός οργανισμού διαχείρισης του προορισμού, ενός DMO όπως λέμε, σύμφωνα με όσα συμβαίνουν και στο διεθνές περιβάλλον. Μετά θα πρέπει να εκπονηθεί πια αναλυτικά το στρατηγικό σχέδιο δράσης για την τουριστική προβολή με κοστολογημένες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα για την προσεχή πενταετία, στην ουσία για το, από το τέλος του 2015-2016 έως το 2020 και να εκπαιδευτούν οι ομάδες εργασίας εκείνες εντός του οργανισμού, εντός της περιφέρειας με σύγχρονες τεχνικές marketing, ώστε στο τέλος να υπάρχει μια δομή μέσα στην ίδια την περιφέρεια, μέσα στο δημόσιο φορέα, να δημιουργήσουμε υποδομή που θα μείνει ακόμα και όταν θα αποχωρήσουμε εμείς, όταν θα αποχωρήσουμε. Ενδεικτικά λοιπόν θεωρούμε ότι τα πανεπιστήμια που έχουν αυτή τη δυνατότητα, αυτά που έχουν τμήματα τουριστικού μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής, είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΗ της Αθήνας και άλλων πόλεων και ερευνητικά κέντρα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Να σε ενημερώσω. Αυτά. Έλα. Ναι, όχι, στην Ηλιούπολη σου λέω χιονοθύλα. Αναφερθήκατε στο πρόγραμμα το προηγούμενο, που ήταν συμπολιτέρι. Ένα πανάτομο πρόγραμμα που τελειώνει το 2015. Ακόμα δεν έχω φτάσει το 2015. Το προηγούμενο πρόγραμμα. Υπάρχει κάποιο. Θέλω να στο μάλλον. Κάποια πρόθεση να αξιολογηθεί από την περιφέρεια, όχι από κάποιο κουσίνο. Να δούμε, να παρουσιαστεί εδώ πέρα, τι ήταν το αποτέλεσμα του, τι δεν ήταν και να στηριχθούμε σε αυτά που δεν ξέρω πόσο χρόνο θα κατέβει κάτω. Εάν γίνει οποιαδήποτε δράση τροποποιήσουμε αυτό το πράγμα, να αξιολογηθεί και να στηριχθούμε πάνω σε αυτήν την παρακάτω. Και επίση να παρουσιαστεί κάποια στιγμή η κατεύθυνση τη τουριστική προβολή. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι θα δώσει 20.000 για να συζητήσουμε αυτό το 15.000 με κατεύθυνση. Η περιφερειακή αρχή έχει κατεύθυνση για το πράγμα που θέλει να το πάει και μετά συζητάμε τι αναθέσει. Η προηγούμενη περιφερειακή αρχή να μην πω ότι η κατεύθυνση είχε φαίνεται αυτό που σου ξόδεψα. Άλλη ερώτηση. Να απαντηθεί η ερώτηση κύριε Σπουτσού. Λοιπόν, το προηγούμενο έργο που είχε κόστος 8,5 εκατομμύρια ήταν ένα έργο ΕΣΠΑ, είχε προκυριχθεί με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένο. Είχε αντικείμενο συγκεκριμένο. Δηλαδή ήθελε να προβάλλει την Αττική ως City Break και ως προορισμό συνεδριακό. Αυτό και υλοποιήθηκε με αρκετές αποκλίσεις από την εταιρεία που λέτε, από την συγκεκριμένη εταιρεία. Είμαστε σε διαδικασία ελέγχου αυτού του έργου
και στο φυσικό αντικείμενο και στο οικονομικό, οσονού που υπογράφεται και η απόφαση των ορισμού των μελών της Επιτροπής που είναι εντεταλμένη για να κάνει αυτή τη δουλειά και θα σας παρέχουμε κάθε δυνατή πληροφορία για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πληροφορικής έχουν ήδη καταθέσει κάποια στοιχεία που έχουν βρει που δεν είναι ευχάριστα για την ιστοσελίδα, για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας κτλ. Και προσπαθούμε παρόλα αυτά, σε συνεργασία με την εταιρεία, να τα διορθώσουμε, να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις και εντός αυτού του πλαισίου. Τοποθετήσεις. Κύριε Παναδημητρίου, ο κύριο Ζουγάκη, η κυρία Ζαφυρίου, με τη σειρά τη ΕΣΥΔΑ και την κυρία Ζαφυρίου. Λοιπόν, να διακρίνουμε δύο πράγματα. Καταρχήν, να πω ότι είμαστε θετικοί με την πρόταση που φέρνει η Περιφερειακή Αρχή για τον εξής λόγο. Πρέπει να διακρίνουμε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της προηγούμενης περίοδου και με την τελευταία απάντηση που έδωσε η εισηγήτρια, το είπε πολύ σαφώς. Πρώτον, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο εμείς όταν εκλεγήκαμε βρήκαμε έτοιμο σε επίπεδο διαδικασιών, διαγωνισμών και ελεγκτικού συμμετρίου. Επομένως, ήταν πάρα πολύ δύσκολο με έναν πολύ συγκεκριμένο ΟΠΕΣ και με μια πολύ συγκεκριμένη προκήρυξη να αλλάξουν οτιδήποτε. Ήταν όμως ένα πρόγραμμα για την προβολή της περιφέρειας Αττικής, της Αθήνας ως City Break, στο εξωτερικό, με ιδιαίτερα κόστη. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνούμε να γίνει αυτή η ανάθεση για να συζητηθεί στην περιφέρεια το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής της στο εσωτερικό. Σε συνδυασμό βεβαίως με τους Δήμους, με το Δήμο της Αθήνας που έχει κάνει και αυτός μια δουλειά εκεί και αυτό είναι το δύσκολο να συνδυάσουμε το Υπουργείο Τουρισμού με την επίσημη πολιτική, την τουριστική πολιτική, τους Δήμους, τις περιφέρειες, να μπορέσουν όλοι να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να εξοικονομήσουμε χρήματα και να κάνουμε ένα κοινό σχεδιασμό. Όσον αφορά τώρα για την Επιτροπή, πράγματι υπήρχε μια καθυστέρηση στην Επιτροπή, δηλαδή που αξιολογεί το έργο, είναι ένα έργο ΕΣΠΑ, άρα αρμοδιότητα να αξιολογηθεί αυτό το έργο είναι μόνο την Επιτροπή αυτή που συγκροτείται. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζαφυρίου. Κυρίες και κύριοι Συμβουλή, η έκκληση σκοπιμότητας σύναψης της Σύμβασης για παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών είναι το μερικό θέμα που εντάσσεται στο γενικό θέμα της αντίληψης και της στρατηγικής για τον τουρισμό για ένα ολοκληρωμένο, όπως λέγεται, πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Η προσέγγιση που έχουμε επομένως στο γενικότερο θέμα του τουρισμού της χώρας μας και καθημερινότητας της περιφέρειας καθορίζει πολύ και τη στάση μας στο σημερινό θέμα. Όπως έχουμε λοιπόν κατά επανάληψη πει για μας, ο τουρισμός είναι ανθρώπινη ανάγκη. Είναι δικαίωμα του λαού στις διακοπές σαν μέσο προστασίας και αναπαραγωγής εργατικής δύναμης. Και αυτό το δικαίωμα θυσιάζεται στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα με μοχλό το κέρδος. Δηλαδή θυσιάζεται στον βωμό της καπιταλιστικής παραγωγής, της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ο προσανατολισμός του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης και προβολής για την περίοδο 2015-2020 στην περιφέρεια Αττικής έχει ήδη διατυπωθεί από την πλειοψηφούσα παράταξη διαστόματος της σημερινής εισηγήτριας και έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα Αυγή, στο φύλλο της 16ης Ιανουαρίου 2015, στο οποίο παραπέμπω. Και με την παρούσα πλειοψηφούσα παράταξη, ο ελκυστικός τουριστικός προορισμός που φιλοδοξούν να αναδείξουν τα προγράμματα θα γίνει μέσα στο εξής εργασιακό περιβάλλον. Η πλειοψηφία των εργαζομένων δουλεύει το πολύ 6 μήνες.
Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ανασφάλιστη εργασία που αφορά την πλειοψηφία των μεταναστών, των γυναικών και των νέων, με το πρόσχημα της πρακτικής άσκησης από δεκάδες σχολές αμφίβολων ειδικοτήτων και πραγματικής γνώσης. Στις εποχικές επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι δουλεύουν και 2 8-ώρα με άγνωστο αριθμό υπεροριών και χωρίς ρεπό. Υπάρχουν συμβάσεις μιας μέρας, λίγων ημερών, μέχρι και ωρών. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει στη δουλειά, στον τουρισμό μέσω εργολάβων, με ακόμα χειρότερες και άνισες αμοιβές. Όσοι είναι 50 ετών και άνω δεν θεωρούνται παραγωγικοί, είναι αντιτουριστικοί και δεν προσλαμβάνονται ή απολύονται. Για να πάρει κάποιο σύνταξη με 4.500 ημέρες ασφάλισης που απαιτείται για κατώτερη σύνταξη πείνας και με 101 ημέρες ασφάλισης το χρόνο, θα πρέπει να δουλεύει συνεχώς 45 χρόνια. Κυριαρχούν ακόμη και πίσω από τα σαλόνια των πολυτελών ξενοδοχείων και εστιατορίων οι απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που έχουν σαν αποτέλεσμα επαγγελματικές ασθένειες που ποτέ δεν έχουν αναγνωριστεί, αλλά και εντατικά ατυχήματα, συνέπεια της εντατικοποίησης της δουλειάς, ιδιαίτερα μετά την κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, οι εργαζόμενοι ήδη έχουν να αντιμετωπίσουν χιλιάδες απολύσεις, περικοπές μισθών και ημερομισθίων, απλήρωτη δουλειά, επιβολή 4ωρης αντί 8ωρης απασχόλησης, εισαγωγή μαύρης εργασίας. Πάνω σε αυτό το έδαφος, το εξαγγελόμενο πρόγραμμα τουρισμού έχει επικοινωνιακά χαρακτηριστικά διαχείρισης και δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα αν δεν θεωρηθεί αδιαπραγμάτευτο πρώτα απ' όλα το δικαίωμα των εργαζομένων στον τουρισμό, στις διακοπές, στην ανάπαυση, στην αναψυχή. Θα μου δώσετε λίγο ακόμα. Θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια η πλειοψηφία των εργαζομένων στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει διακοπές, ενώ ένα σημαντικό μέρος αυτών κατευθύνεται σε σπίτια συγγενών ή φίλων ή μειώνει δραστικά τη διάρκεια των διακοπών. Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, η τουριστική οικονομική δραστηριότητα πρέπει να διασφαλίζει την κάλυψη των προαναφερθιστών αναγκών και να στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, στην ισορροπία με τη φύση, στην ισορρόπια ανάπτυξη περιοχών και κλάδων, στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα σε αναλογία με τη βιομηχανική αγροτική παραγωγή, τις αναγκαίες υποδομές, στην πλήρη και σταθερή εργασία των εργαζομένων του κλάδου, στην προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους, σε αναλογία με τις ανάγκες εκπαίδευσης και ειδίκευσης του εργατικού δυναμικού. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να υλοποιηθεί από το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα που κι εσείς υπερασπίζεστε. Μεταξύ άλλων, χρειάζεται κεντρικός σχεδιασμός, κρατική κοινωνική ιδιοκτησία, κατάργηση της εγκαταλειμματοποίησης της γης. Ζητήματα δηλαδή που αφορούν συνολικά την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους στον τουρισμό επισιτισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως, άμεσα, όποιος πραγματικά νοιάζεται για τον τουρισμό, πρέπει να εξασφαλίσει δικαίωμα για διακοπές και αναψυχή για όλους τους εργαζόμενους, τα παιδιά τους, τους συνταξιούχους, τους φτωχούς αγρότες, ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές, προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, δημόσιες δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις, διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις τουριστικού κλάδου και πολλές άλλες προτάσεις, τις οποίες θα αναπτύξουμε όταν θα έρθει προς συζήτηση το ολοκληρωμένο σχέδιο για τον τουρισμό. Με αυτές λοιπόν τις και από όλα τα παραπάνω, τίποτε δεν ανοιχνεύεται στις δεσμεύσεις, στις δηλώσεις, τις δημόσιες δηλώσεις της εισηγήτριας, αλλά και στην εισήγηση η οποία έρχεται σήμερα προς ψήφιση. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, εμείς θα καταψηφίσουμε την εισήγηση. Κυρία Δημοκώστα. Ξεκινώντας
Ξεκινώντας λοιπόν από το τελευταίο της κυρίας Ζαφυρίου, γιατί νομίζω ότι δεν είναι η ώρα τώρα να αναλύσουμε τους, πώς σκεφτόμαστε τον τουρισμό, που έτσι και αλλιώς είναι πυλώνας οικονομικός της χώρας και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και όλα αυτά. Είπατε. Πολύ σωστά. Θα παραμείνω σε αυτό το οποίο βλέπουμε ως διαφάνεια. Το οποίο λέει ή ο ένας ή ο άλλος ή ο εκείνος, δηλαδή πέντε δημόσιοι φορείς, με κλήρωση θα τον επιλέξουμε. Ποια είναι τα κριτήρια που θα επιλεγεί ο φορέας που θα μας κάνει αυτή τη συμβουλευτική εργασία των 6 μηνών και 16.000 ευρώ. Θεωρώντας λοιπόν ότι τέτοια θέματα πρέπει να έρχονται όχι με μια σελίδα εισήγηση που να πραγματικά να υποβαθμίζει το όλο σοβαρότατο θέμα του τουρισμού. Και επειδή μιλάμε ήδη για κάτι το οποίο απασχολεί την ομαρχία από γενέσεως θα έλεγα του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης του δεύτερου βαθμού, θεωρούμε λοιπόν ότι το θέμα αυτό πρέπει να επανέλθει με σοβαρή εισήγηση, σοβαρότερη εισήγηση, όταν θέλουμε να πούμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναβάθμιση ή αναδόμηση των διοικητικών υπηρεσιών του τουρισμού, προφανώς, και δεν το λέω προς τσόγων, μάλλον δεν ξέρετε ακριβώς το τι σημαίνει περιφέρεια, το τι μπορεί να κάνει στο τουρισμό και τι ρόλο πρέπει ή μπορούμε να παίξουμε. Άρα, επικώς ψηφίζουμε λευκό, γιατί απλώς ως ιδέα θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο δίκαιο. Κατά τα άλλα όμως, εάν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά, και νομίζω ότι θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά εδώ μέσα, ιδιαίτερα για τον τουρισμό, θα πρέπει να επανέλθετε με το ίδιο θέμα και με όλα αυτά τα οποία σήμερα ούτε αναφέρεται, αλλά ούτε μπορούμε εμείς να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Αυτά. Καλησπέρα. Σύντομα, έτσι, επομένως στον χρόνο. Επειδή το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ και την προηγούμενη δημοτική περίοδο, αλλά και κατά την προεκλογική εκστρατεία. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να το δούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Νομίζω και βλέποντας και την κυρία Περιφερειάρχη, όλοι εδώ θα συμφωνούμε ότι ο τουρισμός είναι και βασικός πυλώνας της ανάπτυξης της οικονομίας και ένα θέμα που όλοι οι συνδυασμοί είχαν δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη βάση στο προεκλογικό τους προγραμματισμό. Έχω προσωπικές απορίες που θα πρέπει να τις δούμε στο πώς απολογιστικά αξιοποιούνται αυτού του είδους τα προγράμματα. Γιατί αν ένας παρακολουθούσε την εισήγησή σας, θα του γινόντουσαν πάρα πολλές απορίες για το τι συνέβαινε πριν και το τι θα συμβεί τώρα. Μόνο με το ύψος του προϋπολογισμού. Εγώ δεν θέλω να πείσω καμία σκιά, αλλά κάτι προφανώς πάει λάθος. Ή πήγαινε λάθος ή θα πάει λάθος τώρα. Να το δούμε. Επίσης και βλέποντας εδώ τον αγαπητό από την Περιφερειάρχη, τον Σπύρο, θα μιλήσω ως εκπρόσωπος της Δυτικής Αθήνας. Είχαμε πει για αξιολόγηση, για στόχευση τουριστικής προβολής. Και πρέπει να πούμε ότι στη Δυτική Αθήνα υπάρχουν μέρη που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι παντελώς άγνωστα. Σας λέω τη Μονή του Δαμή, σας μιλάω ότι υπάρχει το τελευταίο ίχνος του πιο αρχαίου δρόμου της ανθρωπότητας της Ιεράς Οδού, που δεν έχει αναδειχθεί ποτέ, το ιερό της Αφροδίτης και άλλα πάρα πολλά σημεία και με ιστορική αναδρομή σημαντική, αλλά που δεν έχουμε τύχει μέχρι τώρα καμίας προβολής. Θα παρακαλούσα λοιπόν την διοίκηση να το φέρει και να το δούμε πιο συνολικά το σχέδιο της τουριστικής αξιοποίησης της περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστώ. Κύριε Λεκάκη.
Το θέμα έχει πολλές πτυχές, για να μην είναι καλαπατρωμένα. Εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι όταν κάποιος θα δημιουργήσει το δικαίωμα το νόμο 3685, όπως αυτός ο οποίος προτείνεται, ο οποίος κιόλας δεν είναι υποχρεωτικός να έχει 2, 3 ή 10 προσφορές. Όταν επιδοτείται η έρευνα μέσω των Ινστιτούτων, θα μπορούσε κάθε περιφέρεια με απευθεία ανάπτυξη και άνω των 20.000 ευρώ, είναι ανεξαρτήτως ποσού, να κάνουμε μια επιστημονική μελέτη. Βέβαια, κανείς δεν έχει ad-hoc την έκρηξη, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι είναι κάτι το οποίο έλειπε και είναι πολύ σωστή κίνηση. Όσον αφορά το παρελθόν, επειδή ήμασταν μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ήρθε μια έτοιμη κονσέρβα ευρωπαϊκή επιδότηση 8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία για παράδειγμα είχε κληρονομιά, αλλά η κληρονομιά έχει τα καλά και τα κακά της. Αυτό που και ο Ζαχαρίας Πελέκης με μεγάλη χαρά αγωνίζεται την Ανατολική Αττική και εμείς, με το σύνδεμα τόσο κοντά τόσο πολλά, για παράδειγμα ότι το Σούμι και η Παραθόνας είναι εκτός τουριστικής προβολής, του χρωστά και τη μελέτη που τη στείλω σε λιγάκι. Πώς γίνεται λοιπόν να έχουμε γύρω στο 1 εκατομμύριο παραμένοντες στο Ελευθερίο Βενιζέλος εγκλωβισμένους από 8-10 ώρες και να μην υπάρχει μια υπηρεσία που μεταφέρει στο Σούμιο και στο Παραθρόνα. Έχω τη χαρά να είμαι τη Σαντορίνη. Αυτοί λοιπόν οι μικρά διαμένοντες τουρίστες αφήνουν 122 ευρώ μέσα ώρα. Αυτά λοιπόν καμία τουριστική προβολή δεν τα σκέφτηκε. Ήρθε η ώρα, πιστεύω και ελπίζω, και η Ανατολική Αττική και η Δυτική Αττική και τα κρυμμένα μέρη όλες της Αθήνας και του Πειραιά, από τα μακρά τείχη του Πειραιά μέχρι την Ελευσίνα, η Ιερά Οδός και όλα αυτά τα όμορφα που κρύβει η Αττική Γη να βγουν μπροστά. Όσον αφορά και τις συνθήκες εργασίας, είναι άγριο πλέον το τουριστικό της Ελλάδας, αλλά εννοείται ναι, ότι υπάρχουν συνθήκες εργασίας. Για παράδειγμα, σε μεγάλα ξενοδοχεία φέρνουν Τσέχους φοιτητές με 150 ευρώ. Σε πολλά ξενοδοχεία των νησιών, παιδιά τα οποία σπουδάζουν στις φορές του στόχων επιχειρήσεων δουλεύουν χωρίς φαγητό, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Ελπίζω λοιπόν ότι και το Υπουργείο Εργασίας και οι κατατόπιες περιφέρειες και εννοείται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς με τους ελέγχους που κάνουμε, αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Άρα, σωστή εισήγηση της λαϊκής παράταξης, αλλά δεν είναι θέμα αυτής της μελέτης. Είναι θέμα γενικότερου πολιτισμού, όπως το βλέπουμε, και να μην ξεχνάμε και ένα ακόμα παράγοντα, τις επιπτώσεις του τουρισμού πάνω στο περιβάλλον, την άναρχη, οικιστική και τουριστική ανάπτυξη πάνω στο κύμα της Μεγάλης και στο Δεινό. Άρα λοιπόν ελπίζω οι συνάδελφοι πανεπιστημιακοί να τα δουν όλα αυτά. Καλή επιτυχία και δεν χρειάζεται τόσο πολύ τσιμινιά σε αυτά έργα. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα να είμαστε λίγο πιο. Ναι, να είμαστε λίγο πιο στο μέγεθός μας ευρύτατοι, γιατί η Ελλάδα δεν είναι ο τουρισμός μόνο, αλλά είναι και ο τουρισμός. Ευχαριστώ. Κυρία Κουτσούκα, είχατε ζητήσει τον λόγο ή κανένα. Όχι, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει γνώση του αντικειμένου, ότι μέχρι πρώτη ως τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία αρμοδιότητα πλην του συντονισμού σε ορισμένες περιπτώσεις και με βάση τον νόμο του Καλλικράτη για τα θέματα της τουριστικής προβολής. Είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που πήρε πακέτο ολοκληρωμένο. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το 2009, μάλλον ολοκληρώθηκε το 2009 τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, και συνεχεία το 2011 παραδόθηκε στην περιφέρεια, στην Ελληνική Περιφέρεια, ολοκληρωμένος ο διαγωνισμός, ελεγμένος από το Ελεκτικό Συνέδριο, με 8 κωδικούς. Αυτούς τους 8 κωδικούς δεν μπορούσε και δεν μπορεί κανείς να παρεκκλίνει. Γιατί μετά υπάρχει ο έλεγχος από το Ελεκτικό Συνέδριο. Ως εκ τούτου λοιπόν, η πρόταση που έρχεται σήμερα είναι ενισχυτική για να μπορέσει να εδραιώσει το Υπηρεακή Αρχή να μπορεί να έχει ουσιαστικό λόγο στην τουριστική προβολή της Αττικής. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα. Κύριε Φέρας, και ολοκληρώθηκε ο κύριος ομιλητής.
Εντάξει, κύριε Πουτσουμπέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια και μ' ανέφερε ο φίλος ο Δημήτρης, να πω ένα λόγο για τη Δυτική Αθήνα. Πραγματικά, ως τώρα στη Δυτική Αθήνα, πηγές πολιτισμού και τουρισμού ήταν ανενεργές. Σήμερα έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα που πολύ σύντομα θα το δώσουμε στη δημοσιότητα, που αναφέρεται και στον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, μονή το ίχνος της Ιεράς Οδού, το οποίο πρέπει να πω το εξής, ότι έγινε προσπάθεια να το επιχωματώσουν, γιατί δίπλα ακριβώς από το ίχνος της Ιεράς Οδού υπάρχει ένα πολυσυλλεκτικό κολύμπι, πισίνες και τα λοιπά, το Κόπα Κοπάνα, το οποίο ήθελε να το χρησιμοποιήσει ως πάρκινγκ. Αυτό είναι λοιπόν της αρχαίας Ελλάδας. Υπάρχουν στοιχεία του βυζαντινού πολιτισμού που τα ανέφερε ο Δημήτρης, η Μονή Δαφνίου. Υπάρχουν πλευρές του βιομηχανικού πολιτισμού, όπως είναι το καμίνι στην Πετρούπολη, πρέπει να αξιοποιηθεί, όπως είναι το παρουτάδικο στο Εργάλεο, που πρέπει να αξιοποιηθεί. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια πηγή πολιτισμού. Στο πλαίσιο λοιπόν ή του προγράμματος ή του City Brand ή του SOAP ή οποιοδήποτε προγράμματος, μπορούμε να τα εντάξουμε αυτά και να τα συνδυάσουμε με τον πολιτισμό. Προσέξτε να δείτε. Ένας εξαιρετικός τρόπος για να αναπτυχθεί ο τουρισμός είναι να συνδυάσεις τον τουρισμό με τον πολιτισμό. Για παράδειγμα, για να αναδείξεις τη Μονή Δαφνίου, μπορεί να γίνει κάλλιστα εκεί μια μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση. Για να αναδείξεις την Ιερά Οδό, το ίχνος της Ιεράς Οδού, μπορεί κάλλιστα να αναπαραστήσεις με ένα τρόπο πολιτιστικά σωστό τα Ελευσίνια Μυστήρια. Επομένως λοιπόν, επαναλαμβάνω, με ένα τρόπο πολιτιστικά ορθό και όχι με κιτς και βλαχοβαρό κόλπα. Άρα λοιπόν, με τέτοιους τρόπους μπορείς να αναδείξεις τα πολιτιστικά σου στοιχεία και να τονώσεις και τον πολιτισμό. Νομίζω η πρόταση η οποία κατατέθηκε από τη συναδέλφισσα και θα συμπληρωθεί με τα επιμέρους στοιχεία είναι εξαιρετική προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Επειδή βλέπω πολλά χέρια να σηκώνονται, η εισήγηση εκ των υστέρων, δηλαδή να μην μιλήσουμε για τον κανονισμό, αφορά συγκεκριμένα, είναι μια έκθεση κοπότητας δαπάνης, σύμβαση παροχής συμβατικών υπηρεσιών. Δεν είναι συνολικά η συζήτηση. Δεν είναι συνολικά η συζήτηση για τον τουρισμό σαν πολιτισμός. Κυρία Κουτσούμα, θα μιλήσετε. Κυρία Κουτσούμα, θα μιλήσετε. Είπατε θα μιλήσετε. Είπα να πω λοιπόν, επειδή μπορεί πολλά χέρια να σηκώνονται, να μιλήσει κύριε Πουτσοκονοπληρωθεί ο Κύπρος και να τελειώσουμε. Συζήτηση για τον τουρισμό και την τουριστική ανάπτυξη τελείω. Εντάξει, η κυρία Κουτσούμπα θα τοποθετηθεί, ζήτησε με αυτό. Δεν συζητείται η τουριστική ανάπτυξη της Αττικής, συζητείται μια έργα σκοπιμότητας δαπάνης στα πλαίσια αυτά. Γιατί μην αντιπούμε και την εισήγηση και την εισηγήτρια και τις ικανότητες που έχει να αναπτύξει την τουριστική ανάπτυξη της Αττικής. Λοιπόν, να μιλήσει κυρία Κουτσούμπα και να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών, γιατί όντως έχει ανοιχθεί το θέμα ευρύτερα για τον τουρισμό. Ναι, αυτό δεν θα διαφωνήσω με αυτό που θα πω, κύριε Καρβαλιά, προς Θεού. Άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ κύριε Πρόεδρε, να σου πω κάτι, συμφωνώ με αυτό που λέτε. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα το οποίο είναι δομικό και πρέπει να το συζητήσουμε. Το λέω με αφορμή αυτό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό το όργανο είναι πολιτικό όργανο και άρα συζητάει πολιτικά. Δεν συζητάει μόνο εκείνη τα πανό. Έτσι. Έχουμε πει, να σας πω μερικά θέματα που έχετε δεσμευτεί ο ίδιος. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ότι δεν θα έρχονται αποσπασματικά, θα γίνει μια συζήτηση γενική. Έτσι. Τουρισμός. Με αφορμή.
αφορμή τα 20 ίδια, ανοίγει το θέμα ότι δεν έχουμε συζητήσει τι εννοούμε το ρυθμό τη Αττική εδώ μέσα. Ανοίγει λοιπόν. Το ζήτημά μα λοιπόν είναι ότι ερχόμαστε 2 εβδομάδες μετά τι εκλογέ, δεύτερο περιφερειακό συμβούλιο και συζητάμε μόνο τοπικά θέματα. Δεν υπάρχουν θέματα πολιτική. Και το, δεν υπάρχει, δεν ξέρουμε πότε θα συζητήσουμε αναθεώρηση του υπολογισμού, δεν ξέρουμε αν θα συζητήσουμε αν θα ανοίξουμε σε αυτό το περιφερειακό συμβούλιο τι αλλαγέ στον Καλλικράτη, αν θέλουμε αλλαγέ στον Καλλικράτη ή όχι. Ακόμα και στο θέμα του τουρισμού υποτίθεται ότι βγήκε και καινούργια κυβέρνηση, υπάρχει καινούριο υπουργό τουρισμού, έτσι, καινούριο σε ό,τι οτιδήποτε, και άρα μπορεί να συζητήσει υποτίθεται σε άλλη βάση που θε να πάρει την πολιτική σου. Και ερχόμαστε λοιπόν εδώ και δεν συζητάμε θέματα πολιτική, συζητάμε αίτηση δαπάνηση. Γι' αυτό και δεν ήθελα να μιλήσω προηγουμένω. Θα μιλήσω όμω για ένα πράγμα. Επειδή από τον κύριο Σγούρο παρουσιάστηκαν και από άλλου, παρουσιάστηκαν ως ουδέτερα τα έργα του ΕΣΠΑ. Δεν θα επιχειρηματολογήσω γενικά κατά ότι πιστεύω για τον τουρισμό για την Αττική, θα έκανα το φυλακή σπίτι σου. Πόσο ουδέτερο είναι μία κατεύθυνση ενός πακέτου. Λέτε, προβάλαμε. Αφήστε τα λεφτά απ' έξω. Λέτε, προβάλαμε την Αττική ως συνεδριακό τουρισμό. Το να προβάλλεις το συνεδριακό τουρισμό στην Αττική σημαίνει ότι, ότι θέλεις να δώσεις έμφαση στα μεγάλα ξενοδοχεία, στα, ναι, λέω δεν είναι ουδέτερο, αυτό λέω. Δεν είπα, το έκανε ο κ. Γουρός, είπα, δεν είναι ουδέτερο. Συνεδριακός τουρισμός σημαίνει ότι είναι έμφαση στα μεγάλα ξενοδοχεία, στο Λιδραμάριο, στο Τιτάνια, αυτά κάνουν συνεδριακό τουρισμό. Δεν κάνει το, πώς είναι, στο Σούνιο δίπλα ο μικρομαγαζάτορας, έτσι δεν είναι. Σημαίνει ακριβώς να δώσει έμφαση και χρήματα σε εκείνα τα ξενοδοχεία που λειτουργούν, που δεν λειτουργούν με κανονικό προσωπικό, αλλά λειτουργούν με τους, από τις σχολές και τις σχολές των Βαλκανίων την ώρα αυτή το δυναμικό τζάμπα και όλα αυτά. Το να είχες μια άλλη κατεύθυνση που θα έλεγε κάνω διαδρομές πολιτισμού περιβάλλοντος, όχι αναβίωση των ληψίνων μυστηρίων και τέτοια που είπε ο κ. Τζόκας, λίγο τα βαρμπαρό, α πούμε, διαδρομές πολιτισμού και περιβάλλοντος σημαίνει ότι επιλέγεις άλλο μοντέλο ανάπτυξης, ότι δίνεις έμφαση σε, στο να έχεις διαδρομές πολιτισμού και περιβάλλοντος και όχι λιδραμάριο παντού και ούτω καθεξής. Το λέω αυτό για να κάνω την έξυπνη, επειδή ακούστηκε ότι δεν ξέρουμε τι είναι. Πολύ καλά ξέρουμε τι είναι και τα ΕΣΠΑ και οι κατευθύνσεις και οι άξονες και οι αξιοπροτεραιότητες και οι δράσεις. Λέμε ότι αυτά δεν είναι ουδέτερα, είναι πολιτικά εργαλεία. Και ως πολιτικά εργαλεία πρέπει να συζητιούνται. Λοιπόν, ως εκ τούτου ζητώ από την Περιφερειακή Αρχή να κάνουμε εδώ μέσα μια συζήτηση κάποια στιγμή για το ποια είναι η αντίληψη που θέτει η Περιφερειακή Αρχή για ένα διαφορετικό μοντέλο τουρισμού στην Αττική που δεν αφορά μόνο το ποιους τουρίστες φέρνουμε αλλά και το τι μοντέλο ανάπτυξης βλέπεις μέσα στην Αττική και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Και με αυτή την εισήγηση εδώ το επισκέπτε δεν μπορεί να συζητηθεί. Ευχαριστώ. Δεν είναι προσωπικό. Εγώ μίλησα για ένα επιστημονικό να αποκτήσει η ελληνική περιφέρεια ουσιαστική αρμοδιότητα επί της τουριστικής προβολής. Εάν αυτό δεν το αντιλαμβάνονται, δεν έχουν και θέση εδώ μέσα. Τώρα θα κάνουμε προσωπικό. Και αν θέλετε μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον τουρισμό, για την τουριστική ανάπτυξη και για την τουριστική προβολή της Αττικής σε μια άλλη συζήτηση. Δεν ήταν σήμερα αυτό το θέμα μας. Λοιπόν, μπορώ να απαντήσω κάποια πράγματα. Τα πανεπιστήμια έχουν, όπως γνωρίζετε περισσότεροι, ήδη καταρτήσει σχέδια τουριστικής προβολής, πιθανόν και για την Αττική και για άλλες περιφέρειες της χώρας, τα οποία όμως δεν είναι επικαιροποιημένα. Είναι ερευνητές που έχουν γίνει, μελέτες που έχουν γίνει πριν από 2-3 χρόνια, 4, και γι' αυτό ζητάμε, έχοντας την εικόνα των 3-4 μέτρων πανεπιστημίων που κάνουν marketing, μόνο marketing, όχι τουριστική ανάπτυξη διοίκηση επιχειρήσεων, και έχουν αυτές τις έρευνες έτοιμες, να τους καλέσουμε, γιατί είπε η συνάδελφος που τι θα κάνετε, πώς θα τους βρείτε, θα τους φωνάξετε και θα κάνετε τυχαία κλήρωση. Θα τους ζητήσουμε λοιπόν να φέρουν τα σχέδιά τους, να φέρουν τις μελέτες για την τουριστική, για το τουριστικό marketing της Αττικής, ό,τι έχουν έτοιμο, ό,τι είναι όριμο, ό,τι είναι άμεσο και να το επικαιροποιήσουν βάσει των δικών μας οδηγιών, άμεσα και σύντομα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ήδη έτοιμο πράγμα, το οποίο δεν πρέπει να πεταχθεί από τα πανεπιστήμια, δεν πρέπει να αφαιθεί στη μία.
μου. Έτσι, έγιναν κάποια πράγματα, πρέπει πάνω σε αυτά να χτίσουμε. Αυτό είπα για τα πανεπιστήμια. Τώρα, κάτι άλλο. Θα επιλεγεί, όπως είπα, πλέον όρμη μελέτη. Τα προβλήματα για τον τουρισμό είναι πάρα πολλά και φυσικά από το δίκαιο του περιβάλλοντος και των εργασιακών ζητημάτων και πολλών άλλων θεμάτων, υγειαλού, χωροταξικού, χωροταξίας κτλ. Δεν είναι όμως αυτό το φόρουμ εδώ που θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν νομοθετούμε εμείς αυτή τη στιγμή. Αυτά ήθελα να σας πω. Τι είχε σε ψηφορία εσείς. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά, είναι η Ελληνική Συσπήρωση και η Ελληνική Αυγή. Λευκό, είναι η παράταξη Αττικής Συνέδευξης του Άγρου Μάτους Καρικάς. Κυρία Κουτσούμπα. Κυρία Κουτσούμπα είναι λευκό, δεν σας είπα. Λευκό η κυρία Κουτσούμπα. Το είπε ο κύριος Γάκης ήταν υπέρ. Η κυρία Γιαννακάκη είναι υπέρ, κυρία Γιαννακάκη, κατά πλειοψηφία γίνεται δεκτή η ΣΥΡΙΣ. Επανερχόμαστε στο προηγούμενο θέμα του υπερθυμών.